like random. Πριν από λίγους μήνες τη βλέπαμε να περπατά χαμογελαστή στην πασαρέλα με το στέμμα και την κορδέλα της Μισελάς και πριν από 3 εβδομάδες δεν την είδανε στην δουλειά που είχε κλείσει. Για την Αθηνά Πικράκη ο λόγος που σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Σταρ έκανε κομμωτές, στυλίστες, μακιγιέρ και συνεργείου να την περιμένουν για προγραμματισμένη φωτογράφηση χωρίς εκείνη όμως να εμφανιστεί ποτέ. Η συγκεκριμένη κοπελιά δεν εμφανίστηκε, ήταν αν θυμάμαι καλά πριν 3 Κυριακές. 10 η ώρα το πρωί, δεν εμφανίστηκε καθόλου. Ήταν όλος ο κόσμος 10 η ώρα εκεί, δεν εμφανίστηκε. Καταλαβαίνετε ότι σπάσαμε τα τηλέφωνα, αλλά το είχε κλειστό. Και ξαναεμφανίστηκε πάλι την Τετάρτη, μετά από 3 ημέρες, πιστεύοντας ότι μάλλον έχει χαλαρώσει το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχουμε δει πολλές εστεμένες στο παρελθόν να λύνουν τις διαφορές τους δικαστικά και το ίδιο δεν αποκλείεται να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Όμως ο πελάτης δεν το άφησε έτσι. Ο πελάτης έχει σκοπό να κάνει μήνυση. 2 χρόνια είχαμε να δούμε διαγωνισμό ομορφιάς και τώρα που το στέμμα βρήκε διάδοχο, άρχισαν και τα παρατράγουδα. Η Αθηνά Πικράκη από την αρχή τράβηξε τα βλέμματα, εντυπωσιακή, ξανθιά, με ιδανικές αναλογίες. Ο τίτλος της έφερε και επαγγελματικές προτάσεις, ενώ σε λίγους μήνες θα αρχίσει και την προετοιμασία για το διαγωνισμό Miss Cosmos. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, αλλά το τηλέφωνό της ήταν κλειστό. Κλειστό ήταν και όταν την έψαχναν και οι υπεύθυνοι. Κάποια στιγμή, την Τετάρτη, άνοιξε το τηλέφωνο. Γιατί δεν ήρθες, γιατί δεν εμφανίστηκες στη δουλειά, κλεισμένη δουλειά, χάσαμε τα χρήματα, ο κόσμος περίμενε, οι συντελεστές περίμεναν. Η δικαιολογία ήταν ότι κάτι της συνέβη. Συνήθως οι Ελληνίδες, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έχουν την απαραίτητη νοοτροπία που χρειάζεται. Αν και είναι το θέμα συζήτηση στα πηγαδάκια της μόδας τις τελευταίες ημέρες, το πρακτορείο επίσημα δεν το επιβεβαιώνει.